Πάντα οι λαϊκές με βοηθούσαν στο να βρω το θησαυρό. Βρίσκομαι στη λαϊκή της Κίδρας, εδώ Σάββατο πρωί. Η θερμοκρασία έχει πέσει, αλλά σε όλη την περιοχή βράζει ο τόπος. Γιατί βράζει ο τόπος, αυτό ψάχνω να βρω. Ευτυχώς έχω παντού γοργόνες που μου δίνουν πληροφορίες. Πάμε στα Σεβαστιανά. Έφτασα στην κεντρική πλατεία των Σεβαστιανών. Αυτός είναι ο πλάτανος που με στείλανε. Είναι 1600 ετών. Έχει ανακηρυχτεί διατηρηταίο μνημείο της φύσης και πάμε να δούμε αν έχει μέσα το μυστικό του. Ένα βράδυ όλη η περιοχή τραντάχτηκε από ένα μεγάλο κεραυνό, ο οποίος ήταν η αιτία να σκίσει τον πλάτανο και να δημιουργηθούν πολλές κρυψώνες. Σε μία από αυτές τις κρυψώνες βρήκα το σημάδι μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Είστε εδώ από το χωριό. Από εδώ. Δώστε μου μια πληροφορία. Να ακούσω. Να μυρίστε. Λοιπόν, πειρατή μου, πηγαίνοντας για το ριζό, κάπου εκεί δεξιά κρύβεται ο θησαυρός που ψάχνετε. Καλή τύχη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Έφτασα στο θησαυρό μου. Πειρατή μου, καλώς ήρθες στο αποστακτήριο της οικογένειάς μου. Καλώς σε βρήκα, Γιάννη. Σε έψαχνα, σε βρήκα.
Τελείωσε τη δουλειά, το καζάνι. Θέλω τώρα εμένα και τους φίλους μας που μας βλέπουν να μας κάνεις μια εξαιρετική ξενάγηση στο θησαυρό σου. Ό,τι θέλεις. Πρώτα να καθίσουμε. Θέλω να μάθω λίγο για την ιστορία σου. Πάμε. Για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο που είδα, μάλλον το έχεις σπουδάσει το θέμα. Έχω σπουδάσει τεχνολόγος τροφίμων και εξειδικεύτηκα πάνω στα ενυπνεύματα. Εδώ πόσα χρόνια είστε με την οικογένειά σου? Συνολικά 12. Φέτος 12 χρόνια συνεχής λειτουργίας, να παράξουμε για τον τόπο μας, να συνεχίσουμε τις παραδόσεις για αυτό εδώ πέρα το προϊόν που είναι το εθνικό, η ταυτότητα της Ελλάδος, το τσίπουρό μας. Πριν περάσουμε στο κυρίως πιάτο, να μου πεις πόσο χρόνο είσαι εδώ? Εδώ βρίσκομαι από 1 Οκτωβρίου έως 31 Νοεμβρίου, κάθε χρόνο 12 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, Γιάννη, ήρθε η μεγάλη στιγμή, η στιγμή της ξενάγησης. Θέλω βήμα-βήμα να μου πεις πώς γίνεται το εθνικό μας προϊόν. Πάμε να σε ξεναγήσω στην παράδοσή μας, πάμε να μάθεις πώς είναι οι άμπικες κομμάτι-κομμάτι για να καταλάβεις πώς παράγεται αυτό το εθνικό προϊόν. Πάμε. Λοιπόν, πειρατή μου, εδώ βλέπεις δεξαμενές ζύμωσης του σταφυλιού. Δηλαδή? Όπου από το αμπέλι γίνεται ο τρίγος, παραλαμβάνουμε τα σταφύλια, έρχονται εδώ πέρα στο αποστακτήριο και με μηχανήματα σπαστήρες σπάνε, αποθηκεύονται μέσα στις δεξαμενές, όπου οι συγκεκριμένες είναι απλές με συνεχόμενη ανάδευση, έτσι ώστε να ξεκινήσει η αλκοολική ζύμωση. Λοιπόν, πειρατή μου, εδώ πέρα βλέπουμε μία παραδοσιακή τεχνική, όπως τα κάνανε οι παππούδες μας. Εδώ πέρα βλέπουμε το σταφύλι, το οποίο είναι ακόμη αζύμωτο, δηλαδή είναι στη διαδικασία για να ζυμωθεί, για να παράξει αλκοόλ. Και τι εννοώ με αυτό? Όλα τα υγρά παρατηρούμε ότι είναι κάτω, στο κάτω μέρος, ενώ όλα τα στερεά είναι πάνω. Οπότε στην ενδιάμεση φάση υπάρχει αέριο, το οποίο το παράγει ο σαχαρομύκητας, που τρώει τα ζάχαρα του σταφυλιού και τα μετατρέπει σε αλκοόλ. Πόσες μέρες? Περίπου 28 ημέρες και μετά διαρκεί από αυτό. Εδώ 28 μέρες, πώς, τι γίνεται? Στη συνέχεια, εφόσον καθίσει, έχουμε την άλλη μορφή, όπου τα υγρά πλέον επανέρχονται, έρχονται επάνω και τα στερεά κάθονται κάτω, με αποτέλεσμα να έχει τελειώσει η αλκοολική ζύμωση και να είναι έτοιμο το προϊόν για να το αποστάξουμε. Πάμε όμως μέσα στο εσωτερικό να μάθεις και ποια είναι η συσκευή που παράγει το τσίπουρο. Αυτή τη στιγμή, πειρατή μου, είναι εν ενεργεία ο άμβικας, ο οποίος έχει μέσα σταφύλια και ξεκινάει η απόσταξη. Μερικές ερωτήσεις. Από τι είναι κατασκευασμένος, από τι υλικό, πόση ώρα διαρκεί η απόσταξη και για τη φωτιά θέλω να μου πεις κάτω. Λοιπόν, το υλικό κατασκευής του είναι από χαλκό, ναι. 100% χαλκό. Είναι με βάση την νομοθεσία που υπάρχει στην χώρα μας. Λογικό. Τα κομμάτια που αποτελείται αρχικά ο άμβικας είναι 4. Είναι η κατσαρόλα, η κύρια, ο οποίος είναι ο άμβικας. Είναι το καπάκι, όπου βλέπουμε τις δύο φούσκες, όπου γίνεται ο διαχωρισμός της αλκοόλης. Στη συνέχεια είναι το τόξο, όπου μεταφέρονται οι ατμοί, ναι, της αλκοόλης, καταλήγουν στον ψύκτη ή ψυκτήρα, ο οποίος περιέχει 60 σωληνάκια μέσα, τα οποία γίνεται η υγροποίηση του ατμού. Για τη φωτιά? Για τη φωτιά. Εμείς εδώ πέρα, σαν οικογένεια, έχουμε επιλέξει να αποστάζουμε με αέριο, για τον λόγο ότι κρατάμε σταθερή τη θερμοκρασία όλη τη διάρκεια της απόσταξης και δεν μεταβάλλουμε μέσα το ρυθμό της εξάτμισης της αλκοόλης. Όλη την ώρα, πόση ώρα είναι η απόσταξη? Η απόσταξη διαρκεί γύρω στις 2,5 ώρες και πάντα έχει να κάνει με το τελικό προϊόν. Τι απόδοση έχει να μας δώσει το σταφύλι το οποίο αποστάζουμε. Αυτό εδώ, τι παίζει με τις θερμοκρασίες? Αυτό, πειρατή μου, δείχνει τη θερμοκρασία των ατμών. Δηλαδή, για να καταλάβεις, η αλκοόλη ξεκινάει και εξατμίζεται μετά τους 82 βαθμούς. Σταδιακά κατεβαίνει και πάμε στην θερμοκρασία πλέον του βρασμού του νερού.
στους 100 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, ένας έμπειρος καζανιέρης μπορεί να διαπιστώσει τι γράδα τρέχει το τσίπουρο. Πάμε όμως να δεις και εσύ, να μετρήσεις, για να μάθεις και εσύ πόσο γράδα είναι το τσίπουρο. Ως έμπειρος πειρατής. Φυσικά. Πειρατή μου, εδώ ξεβλέπω ξεκίνησε η απόσταξη. Είναι ώρα μάλλον να μετρήσουμε. Πιάς το γραδόμετρο και μέτρα. Φέρε εδώ στον έμπειρο, φέρε εδώ στον έμπειρο. Με αυτό το όργανο πειρατή παρατηρείς και βλέπεις τους αλκοολικούς βαθμούς και τα γράδα αντίστοιχα, γιατί το τσίπουρο μετρίεται μόνο σε γράδα. Να γεμίσω κι άλλο ή φτάνει. Θα το γεμίσεις ως επάνω, πειρατή μου. Ξέρω, αλλά το ρωτάω να δω, μα είσαι δίκαια, σε σπουδάσαμε. Πω, να γλύπεις και τα δάχτυλά σου. Φυσικά, πειρατή. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα είναι περίπου στη μέση το τσίπουρο. Έχει αυτή τη στιγμή 20 γράδα. Που αυτό σημαίνει ότι είναι το κέντρο. Τι θέλω να πω με αυτό, πειρατή. Το τσίπουρο χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Έχει τις κεφαλές, όπου ταξιδεύουν οι εκλεκτές αλκοόλες. Έχουμε τη μέση, όπου είναι το τσίπουρο το οποίο θα δώσουμε για κατανάλωση. Και έχουμε και τις ουρές. Στην ουσία, τα σκουπίδια που θα βγάλει το σταφύλι. Αυτά που δεν πίνονται πλέον. Εδώ μιλάμε για ένα καλό προϊόν αλφα ποιότητας. Στην υγειά σου, πειρατή. Ρε Γιάννη, εντριβή θα κάνω. Όχι, πειρατή μου. Αυτό είναι το εθνικό μας προϊόν. Και αυτή είναι η απόσταξή του. Αυτή είναι η απόσταξή. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αν δεν τελειώσαμε, γιατί αποστακτήριο χωρίς μουσική, χορό και φαγητό γίνεται. Δεν γίνεται. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί φίλοι! Αγαπητοί φίλοι, GNG, ο Γρηγόρης και ο Γιώργος. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε, πειρατή. Εσύ είσαι μεγάλο ταλέντο. Εσύ είσαι μεγάλο ταλέντο. Τι έγινε, παιδιά, εδώ πέρα? Όλα καλά? Τι, ρουφίχτες, ρουφίχτες, εδώ. Πειρατική παρέα, να ορίστε, πού είναι. Μορφή ο κύριος εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η Μακεδονία, αυτός είναι ο νομός Πέλλας. Όλο το χειμώνα, όλα τα αποστακτήρια είναι γεμάτο παρέα, μουσική και φαγητό. Κάντε εγγραφή να δείτε όλα τα επεισόδια στο Πειρατολόγιο. Μέχρι το επόμενο, τα λέμε και στην υγειά σας. Αυτόν εδώ το θέλω για το επόμενο Πειρατολόγιο για τους Βίκινγκ.